Γεια σας αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα μα πάρα πολύ καλά. Στο σημερινό βίντεο αποφάσισα να σας δείξω το καθημερινό μου καλοκαιρινό μακιγιάζ. Πιστεύω ότι θα είναι αρκετά χρήσιμο γιατί δεν ξέρω αν το κάνετε εσείς. Εγώ πάντως το καλοκαίρι κοιτάω συνέχεια tutorials τα οποία να έχουν λίγα προϊόντα, να μην είναι βαρύ γενικά το μακιγιάζ, να έχει ένα ωραίο αποτέλεσμα με όσο λιγότερα προϊόντα γίνεται, γιατί πιστεύω ότι το καλοκαίρι πραγματικά δεν χρειάζεται να υπερφορτώνουμε το πρόσωπό μας. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω το καθημερινό μου καλοκαιρινό μακιγιάζ με λίγα προϊόντα, ξεπερδεύω γύρω στα 10 με 15 λεπτά. Μείνετε στο τέλος γιατί σε αυτό το βίντεο θα έχουμε και διαγωνισμό, όπως και έναν διαγωνισμό στο Instagram. Θα μάθετε όλες τις πληροφορίες αργότερα. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Στην καθημερινότητά μου το καλοκαίρι συνήθως θα χρησιμοποιήσω ένα πολύ ελαφρύ foundation ή θα πάω σε μια BB cream. Συγκεκριμένα τελευταία χρησιμοποιώ την BB cream από Omorfia, είναι ένα καινούριο λανσάρισμα και πραγματικά είναι πάρα πολύ καλυπτικό. Επίσης έχει ένα φυσικό matte αποτέλεσμα, δεν είναι δηλαδή στην κατηγορία του πολύ ενυδατικού. Δεν χρησιμοποιώ σφουγγαράκια και δεν κάνω τίποτα, επίσης δεν βάζω primer, δεν θέλω να υπερφορτώσω. Έχω βάλει απλά την ενυδατική μου και φυσικά έχω καθαρίσει το πρόσωπό μου. Θα πάω λοιπόν και θα εφαρμόσω με τα δάχτυλα προϊόν. Δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με το να είμαι πολύ σχολαστική, απλά θέλω να ξεπερδεύω γρήγορα, θέλω να φτιάξει λίγο το δέρμα μου, να έχει λίγο μια πιο υγιή όψη, όπως επίσης να καλυφθούν ορισμένα σημαδάκια που έχω. Δεν θα ασχοληθώ πάρα πολύ με αυτό, γιατί κυριολεκτικά θέλω να έχω ελαφρύ αποτέλεσμα. Θα πάω κατευθείαν στο concealer, το οποίο ουσιαστικά θα με καλύψει λίγο παραπάνω στα σημεία που χρειάζομαι. Θα χρησιμοποιήσω το liquid camouflage από Catrice. Θα το χρησιμοποιήσω στα γνωστά σημεία, κάτω από τα μάτια που χρειαζόμαστε την περισσότερη κάλυψη. Λίγο εδώ, μύτη και κούτελο. Και παρόλο που και τα δύο προϊόντα που χρησιμοποίησα, και το concealer δηλαδή και η BB cream, είναι στην κατηγορία matte, σίγουρα θέλω σετάρισμα γιατί πρόκειται για ζέστη και πρόκειται για πολύ καλοκαίρι. Επομένως θα πάρω μια setting powder, συγκεκριμένα αυτή που χρησιμοποιώ τώρα είναι από Root Cosmetics, και θα περάσω με ένα πολύ χοντρό πινέλο, θα ταμπονάρω την περιοχή πάρα μα πάρα πολύ άτσαλα, πώς να το πω, δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο, ειδικά κάτω από τα μάτια βασικά λίγο παραπάνω. Ίσα ίσα για να σταθεροποιηθεί λίγο ότι έχω φορέσει, δεν κάνω δηλαδή τίποτα σημαντικό και τίποτα χρονοβόρο. Έχω ήδη τελειώσει λοιπόν και θα περάσω κατευθείαν στα φρύδια. Θα χρησιμοποιήσω ένα μολύβι επίσης από Ομόρφια. Δεν έχω κουράγιο, ούτε και πάρα πολύ χρόνο και υπομονή να καθίσω να κάνω το τέλειο φρύδι. Και ένα τέλειο φρύδι δεν είναι απαραίτητο σε ένα μακιγιάζ το οποίο είναι καθημερινό. Οπότε θα πάω ουσιαστικά να χρωματίσω λίγο το φρύδι μου. Και αφού πολύ σύντομα έχω ολοκληρώσει και τα φρύδια, θα χρησιμοποιήσω τώρα μια παλέτα η οποία είναι πάρα πολύ υγιεινή. Θα χρησιμοποιήσω λίγα χρωματάκια ίσα ίσα για να δώσω λίγο ένα βάθος στο μάτι. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσω την παλέτα Chocolate and Peaches από την I Heart Makeup, συγγνώμη. Τη συγκεκριμένη την πήρα από το Rouge.gr, έφερε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία από παλέτες γενικά της Revolution και της I Heart Makeup. Η παλέτα από μέσα είναι έτσι και πιο μέσα έχει πραγματικά πάρα πολύ ωραίες γήινες αποχρώσεις. Πιστεύω ότι είναι ιδανικές για να κάνεις ένα καθημερινό μακιγιάζ χειμώνα καλοκαίρι. Σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι πήρα και αυτή την παλέτα, η οποία έχει πραγματικά τον παράδοσο των κόκκινων αποχρώσεων. Ξέρετε ότι έχω μια αγάπη στα κόκκινα. Η συγκεκριμένη ονομάζεται Reloaded και είναι η NutriS2. Θα επανέλθω σε αυτήν αργότερα γιατί προς το παρόν δεν θα χρησιμοποιήσω αυτήν. Ξεκινάω λοιπόν με αυτή την παλέτα που έπιασα στην αρχή. Θα χρησιμοποιήσω ένα blending πινέλο. Θα περάσω πρώτα στην πιο ανοιχτόχρωμη απόχρωση, η οποία είναι αυτή, όπου θα την τοποθετήσω σε όλο μου το μάτι και κάτω από το φρύδι και στο καπάκι του ματιού. Ουσιαστικά θα είναι το χρώμα το οποίο θα μου σετάρει όλη μου την περιοχή, γιατί δεν ασχολήθηκα πάρα πολύ με σετάρισμα με πούδρα. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω αυτήν την απόχρωση για μεταβατικό χρώμα. Παίρνω λοιπόν το ίδιο πινέλο και θα στηριχτώ κυρίως εξωτερική γωνία πάνω από το καπάκι του ματιού με κυκλικές κινήσεις και θα φέρω την απόχρωση προς τα μέσα, ό,τι κάνουμε δηλαδή κάθε φορά. Οι κινήσεις μου θα είναι πάρα πολύ γρήγορες, δεν θα δώσω ιδιαίτερη βάση, δεν θέλω να κάνω το τέλειο μακιγιάζ. Θέλω απλά να δώσω λίγο βάθος στο μάτι μου, να έχει και λίγο χρωματάκι, αλλά παράλληλα να μην ξεφύγουμε ούτε στο καθημερινό μας μακιγιάζ, ούτε να ξεφύγουμε στο να φαίνεται πάρα πολύ γκλάμορους και βαρύ, διότι δεν είναι κάτι που επιθυμούμε, πιστεύω περισσότερο στο καλοκαίρι, τουλάχιστον στην καθημερινή μας βάση. Τώρα για το βράδυ είναι άλλη υπόθεση. Λοιπόν, γρήγορα θα περάσω σε μια πιο σκουρόχρωμη απόχρωση. Θα βάλω σε συνδυασμό τις δύο καφέ που έχει η παλέτα, αυτές τις δύο. Οπότε παίρνω το ίδιο πινέλο, Enalax βουτάω, τεινάζω πάρα πολύ καλά και στηρίζομαι κυρίως στην εξωτερική γωνία του ματιού με ταμποναριστές κινήσεις, τις οποίες όμως τις σέρνω προς τα κάτω. Και για την εσωτερική γωνία θα χρησιμοποιήσω ένα σήμερι χρώμα για να μου δώσει λίγο φως και να φαίνεται λίγο έτσι πιο καλοκαιρινό λαμπερό. Γι' αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσω αυτή την απόχρωση, η οποία είναι πάρα πολύ σήμερη και μάλιστα δεν θα χρειαστεί καν να χρησιμοποιήσω πινέλο κτλ. Παίρνω τον παράμεσο και πηγαίνω αρχικά και ταμπονάρω το χρώμα μέχρι περίπου τη μέση του βλεφάρου, ίσα ίσα. Παίρνοντας ένα λίγο πιο μικρό πινέλο, θα περάσω σε αυτή την απόχρωση, μόνο σε αυτήν, η οποία είναι και πιο ανοιχτόχρωμη καφέ, και θα φέρω λίγο το προϊόν και στο κάτω κομμάτι του ματιού, πάλι χωρίς να είμαι συγκεκριμένη, απλά να δοθεί και λίγο χρωματάκι από κάτω για να μην είναι εντελώς γυμνό και να ενωθεί φυσικά με το πάνω. Αν αναζητάς μια παλέτα που να έχει κυρίως γήινες αποχρώσεις για την καθημερινότητά σου, είτε για να πας στη δουλειά είτε στη σχολή, πραγματικά είναι, πιστεύω, must και είναι και σε πάρα πολύ οικονομική τιμή. Το Rouge λοιπόν μου έδωσε την ευκαιρία να σας κάνω ένα διαγωνισμό με αυτή την παλέτα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί κυριολεκτικά από τη στιγμή που την πήρα δεν έχω σταματήσει να τη χρησιμοποιώ. Οπότε πάρα πολύ απλά ανοίξτε το κουτί πληροφοριών για να δείτε τους όρους συμμετοχής και όποια ενδιαφέρεται για τη δεύτερη παλέτα που σας έδειξα, αν δεν έχεις πάρει ακόμα παλέτα με θερμές αποχρώσεις και σου αρέσουν οι θερμές αποχρώσεις, μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή. Αυτή την παλέτα όμως θα τη βάλουμε σε διαγωνισμό στο Instagram. Επομένως, όσοι έχετε Instagram μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και για αυτή την παλέτα. Ιδάλλως, όσοι δεν έχετε, η παλέτα που κληρώνετε εδώ πέρα είναι αυτή. Δύο λοιπόν παλέτες σε διαγωνισμό, η μία στο Instagram και η μία στο YouTube. Καλή επιτυχία σε όλες σας. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν με το μακιγιάζ. Έχω ολοκληρώσει τα μάτια ουσιαστικά και το μόνο που θα κάνω τώρα είναι να βάλω μία μάσκαρα. Η μάσκαρα που θα χρησιμοποιήσω είναι η Alove Extreme Crazy Volume από την Essence. Είναι από τις αγαπημένες μου και πρόσφατα επιτέλους τη ξαναβρήκα, γιατί νόμιζα ότι καταργήθηκε, αλλά στην πραγματικότητα ήταν συνεχώς σε έλλειψη, έτσι πως τουλάχιστον με ενημερώσατε εσείς. Θα βάλω λοιπόν δύο στρώσεις, αλλά δεν θα καθίσω να τις σηκώσω πάρα πολύ έντονα. Ένα άλλο πράγμα που κάνω γενικώς, όχι μόνο το καλοκαίρι, είναι ότι όταν δεν έχω πολύ έντονα βαμμένο το μάτι, δεν βάζω καθόλου μάσκαρα στις κάτω βλεφαρίδες. Θεωρώ πως για να βάλεις μάσκαρα στις κάτω βλεφαρίδες πρέπει να έχεις πολύ ένταση στο πάνω μέρος για να μην σου κατέβει το βλέμμα. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έχω τελειώσει εντελώς με τα μάτια και τώρα θα περάσω γρήγορα σε ζεστάματα. Θα πάρω μια παλέτα από Revolution, η Ultra Bronze, είναι αυτή εδώ. Δεν ξέρω αν λέγεται παλέτα βασικά. Είναι μια τεράστια συσκευασία με ένα καταπληκτικό χρώμα. Η συγκεκριμένη απόχρωση δεν είναι ακριβώς ψυχρή, δεν είναι όμως και θερμή. Είναι πραγματικά ό,τι πρέπει για το καθημερινό σου ζέσταμα. Θα είμαι και σε αυτό το σημείο πάρα πολύ γενική και δεν θα καθίσω να σταθώ ιδιαίτερα στο να κάνω κοψίματα και τέτοια. Θέλω απλά λίγο να δώσω μια πιο υγιή όψη στο πρόσωπο. Επομένως θα περάσω ποσότητα στα γνωστά σημεία όπως είναι τα κόκαλα εδώ πέρα, στα ζυγωματικά. Θα βάλω και λίγο φυσικά εδώ πάνω. Ό,τι μακιγιάζ και να κάνω, είτε είναι καθημερινό, βραδινό ή να μην φοράω σχεδόν τίποτα πέρα από μια μάσκαρα ας πούμε, λάμψεις θα βάλω. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του μακιγιάζ και θεωρώ ότι μπορεί πραγματικά να αλλάξει όλη την εμφάνιση του προσώπου, μόνο και μόνο γιατί παραπέμπει πιο πολύ σε υγεία. Θα πάρω λοιπόν από Revolution πάλι το, πώς λέγεται, Platinum Inglot Highlighter, το οποίο είναι από τα πιο παράξενα και παράλληλα εντυπωσιακά highlighters που έχω δει στη ζωή μου. Το συγκεκριμένο λοιπόν προϊόν παραπέμπει πιο πολύ σε κρεμόδες παρά σε πούδρα, όμως είναι πούδρα. Θα πάρω λοιπόν ένα πινελάκι highlighter, θα πατήσω στο προϊόν και θα αρχίσω να κάνω το blending μου. Φαίνεται σαν να έχεις πιει πάρα πολλές βιταμίνες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται πραγματικά τόσο λαμπερή, flawless. Θα χρησιμοποιήσω επίσης και λίγο ρούς, συγκεκριμένα από W7 το Candy Floss, από τα πολύ αγαπημένα μου διαχρονικά, τα οποία τα χρησιμοποιώ πολύ συχνά. Θα πάω με το πινέλο αυτό που τελευταία εφαρμόζω το ρούς και ίσα ίσα θα δώσω λίγο χρώμα εδώ στα μάγουλα. Για κραγιονάκι θα χρησιμοποιήσω από Bourjois το Velvet Rouge Edition, το οποίο είναι στην απόχρωση Nudist, είναι το 07. Έχει μια πάρα πολύ velvet εμφάνιση. Τα χείλη δεν κολλάνε καθόλου, είναι πάρα πολύ άνετο, σχεδόν να το καταλαβαίνεις και πιστεύω ότι είναι ό,τι πρέπει. Πιστεύω ότι αυτή η απόχρωση μιμείται τα φυσικά ροδοκόκκινα χείλη, οπότε θεωρώ ότι μπορεί άνετα να το υποστηρίξει ένα πιο καθημερινό μακιγιάζ. Τώρα ήρθε η ώρα να σετάρω το πρόσωπό μου και θα χρησιμοποιήσω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον προϊόν, το οποίο ονομάζεται Sport Fix και είναι από τη Revolution. Το συγκεκριμένο λοιπόν προϊόν ισχυρίζεται ότι θα σου δώσει έξτρα διάρκεια στο μακιγιάζ σου, γιατί είναι σχεδιασμένο να αντέχει σε extreme συνθήκες. Που σημαίνει ότι άμα πας γυμναστήριο και υδρώσεις, άμα καλή ώρα έχει ζέστη πάρα πολύ έξω ή γενικά τείνεις να βγάζεις πολύ μεγάλη λιπαρότητα στο πρόσωπο. Αυτό λοιπόν σετάρει πάρα πολύ ωραία την επιδερμίδα, αφήνει ένα ματ φινίρισμα και πραγματικά το μακιγιάζ κρατάει πάρα πολλές ώρες. Πιστεύω ότι θα βολέψει περισσότερο κοπέλες οι οποίες έχουν λιπαρή επιδερμίδα. Εγώ από την άλλη που έχω ξηρή επιδερμίδα, συνήθως το χρησιμοποιώ όταν το παρακάνω με τα λαδάκια. Γιατί βάζω ενυδατικό primer, βάζω λάδι, βάζω ενυδατικό foundation, βάζω. Και στην τελική ίσως το παρακάνω. Επομένως, αυτό το πέρα εξισορροπεί την κατάσταση σε μένα. Και όλες τις άλλες λοιπόν που έχετε λιπαρή επιδερμίδα, πιστεύω ότι θα σας κάνουν τρομερή δουλειά. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές, ελπίζω να σας άρεσε το μακιγιάζ κορίτσια μου και ελπίζω να καταλάβατε κι εσείς, να σας το μετέδωσα δηλαδή το πόσο γρήγορο και εύκολο είναι. Μην ξεχάσετε λοιπόν να δηλώσετε και συμμετοχή για την παλέτα, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι ο παράδεισος της κοπέλας που αγαπάει τις γηγενείς αποχρώσεις. Όπως επίσης όποιες έχετε Instagram και θέλετε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και για μια πιο έντονη παλέτα, πιο θερμή. Θα σας έχω επίσης όλες τις πληροφορίες από κάτω. Ευχαριστώ λοιπόν που παρακολουθήσατε το βίντεο μέχρι το τέλος. Να είστε όλοι πάρα μα πάρα πολύ καλά και θα τα πούμε πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά αγάπη. Let's move.